35 κρούσματα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι ασθενών ηλικίας άνω των 80 ετών έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους και μέχρι στιγμή στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Όπως αναφέρεται, τα 21 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκεφαλίτιδα ή και μυηνιγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση και τα 14 είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Τα 35 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί σε οικισμούς στις περιφερειακές ενότητες Πέλλας, Πιερίας, Ξάνθης, Καβάλας, Λάρισας, Καρδίτσας και Ανατολικής Αττικής. Σύμφωνα με τον οργανισμό, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας, καθώς τα έτη 2010-2014 και 2017-2018 καταγράφηκαν κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενώ κυκλοφορία του ιού καταγράφηκε σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες. Αυτό υποδηλώνει ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ως εκ τούτου θεωρούνταν πιθανή και αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών στη χώρα μας και κατά την τρέχουσα περίοδο 2019, κατά την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών, τόσο σε γνωστές όσο και σε νέες περιοχές, τονίζει ο ΕΟΔΗ. Δείχνει ότι υπάρχει μια τάση αύξησης, δείχνει ότι από το 2010 και μετά ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα και θα συνεχίσει κάθε χρόνο να υπάρχει. Αυτό δεν χρειάζεται ο κόσμος να πανικοβάλλεται. Αυτό που χρειάζεται είναι να είμαστε ψύχρεμοι και να λαμβάνουμε μέτρα κατά των κουνουπιών. Κάθε χρόνο τα λέμε εδώ και ο στόχος το να μιλάμε στις κάμερες και στις τηλεοράσεις είναι να δίνουμε το έναυσμα αυτό στον κόσμο ότι να προσέχει λίγο τα δείγματα από κουνούπια για να αποφεύγουμε τα χειρότερα. Πέρυσι στις Έρες είχαμε τρία κρούσματα από το Δυτικού Νείλου, δεν είχαμε θανάτους καθόλου και πιστεύω ότι συμβάλαμε σε αυτό και στην ενημέρωση που δίνουμε στον κόσμο, όπως και στην καταπολέμηση των κουνουπιών, που έχουμε καλή καταπολέμηση εδώ στις Έρες των κουνουπιών μέσω του Δήμου και μέσω της περιφέρειας. Ο πρώτος θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχει καταγραφεί και στο νομό Καβάλας. Πρόκειται για μια γυναίκα 91 ετών από τον Δήμο Νέστου. Μέχρι χτες είχαμε 7 διαγνωσμένα κρούσματα που προέρχονται από την περιφερειακή ενότητα Καβάλας, κυρίως και θα έλεγα κατά αποκλειστικότητα προερχόμενοι κυρίως από τον Δήμο Νέστου. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια και εδώ να πω ότι ο νομός Καβάλας, η περιφερειακή ενότητα Καβάλας μαζί με την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, την Κατερίνη και την Ανατολική Αττική είναι στην κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά τα κρούσματα, τα οποία βέβαια πανελλαδικά δεν είναι ακόμη πολλά. Δεν ελπίζω και εύχομαι να μην φτάσουμε τα περσινά κρούσματα και στο συνολικό αριθμό αλλά και στον αριθμό των θανάτων. Από τα 7 κρούσματα, τα 2 συνεχίζουν να νοσηλεύονται. Νοσηλευόταν μέχρι τις περασμένες μέρες στη μονάδα παιδικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στην παθολογική κλινική. Έχουν ακόμη τραχιοστομία, άρα τα προβλήματα των ασθενών δεν έχουν τελειώσει. Αλλά είναι θετικό ότι και λόγω της πίεσης που δέχονται οι μονάδες ιατρικής θεραπείας αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται έξω από αυτή. Τα υπόλοιπα περιστατικά βρίσκονται στο σπίτι. Βέβαια, από τα 7 περιστατικά, ένα, το οποίο πρόκειται για μια υπερήλικα 91 ετών, η οποία έχει και άλλη συνοσηρότητα, άλλα προβλήματα, σύν της άλλης μια άλλη λίμωξη, μια καταδείχθηκε σε καλλιέργεια όρων ότι έχει λίμωξη, κατέληξε, άρα πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς συνετέλεσε και αυτή η λίμωξη σε αυτό το θάνατο της υπερήλικας πρώην κατοίκου του Δήμου Νέστου.